έγιναν viral τα πρόβατα από το Πλατανιά που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Αγιάς, ο κρατουμένος στις αγροτικές φυλακές. Πρέπει να υπάρχει μια αρμονική συμβίωση κτηνοτρόφων και αγροτών, ανθρώπων που κάνουν άλλες καλλιέργειες. Όπως θέλει ο κτηνοτρόφος του να ζήσει από το κοπάδι του, να σου το πω έτσι απλά, το ίδιο θέλει και αυτός που καλλιεργεί τις ελιές του, τα μπέλη του ή οτιδήποτε άλλο. Το κοπάδι που δεν έφερε σήμανση εντόπισε εμβρόντιτος μέσα στις ελιές του στον Πλατανιά Χανίων ένας αγρότης που έσπευσε να καλέσει την αστυνομία σε βοήθεια πριν χάσει μέσα από τα χέρια του τη λιγοστή σοδιά που περιμένει. Υπάρχει νόμος για τη σήμανση. Αυτός που το έχει κάνει αυτό το πράγμα σε αυτό που ανήκω, παρανομή κατάφορα. Τι να πούμε, βέβαια υπάρχουν νόμοι. Όχι μόνο φέτος, κυρία Κοκάλη, είτε έχει εισόδημα η ελιά, είτε δεν έχει εισόδημα, δεν μπορείς να πας να μπει στην ξένη ιδιοκτησία. Αστυνομικές δυνάμεις έστησαν ολόκληρη επιχείρηση για να απομακρύνουν το κοπάδι με τα πρόβατα με τη συνδρομή φορτηγού από το Δήμο, ώστε να μπει τέλος στη ζημιά που προκάλεσαν σε μια χρονιά που ο ελαιόκαρπος αξίζει το βάρος του σε χρυσό. Πίσω όμως από την περιπέτεια του κοπαδιού κρύβονται καθημερινές ιστορίες αγωνίας και αγανάκτησης για τους αγρότες της Κρήτης, που εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τις αγροζημιές. Με τον εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων να ξεκαθαρίζει πάντως ότι ανάλογες συμπεριφορές που αποτελούν πληγή για την ύπαιθρο της Κρήτης δεν είναι αποδεκτές από κανένα. Ευτυχώς αυτά τέτοια φαινόμενα είναι μειοψηφίες, πολύ, πολύ μικρές μειοψηφίες στην Κρήτη. Δεν υπάρχει έξαρση στο φαινόμενο, είναι μικρές μειοψηφίες, αλλά είναι καταδικαστές, σας το ξαναλέω, είναι καταδικαστές. Πριν από λίγες μόλις ημέρες, μετά από ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε θετικά στην έκκληση να επιστρέψει η αρμοδιότητα ελέγχου στην αστυνομία, καθώς οι ζημιές από τα αδέσποτα κοπάδια απειλούν να προκαλέσουν έκρηξη οργής στην ύπαιθρο της Κρήτης. Όπου υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, όπου υπάρχουν πρόβατα, κατσίκες και αυτά, φυσιολογικό είναι κάποια στιγμή να δημιουργηθούν ζημιές, αλλά το θέμα είναι αν οι ζημιές αυτές γίνονται εσχεμένα και το κάνει ασίδωτα αυτός που έχει το κοπάδι, ή καμιά φορά μπορεί να σπάσει μια περίφραξη. Σας φέρω τώρα έτσι ένα παράδειγμα. Μπορεί να σπάσει καμιά περίφραξη, μπορεί να μπει κανείς κυνηγός σε μια περίφραξη και να ξεχάσει να κλείσει την πόρτα ή να καταπατήσει το δίχτυ, την περίφραξη, και να φύγουν από εκεί τα πρόβατα. Αυτός που το κάνει εσχεμένα και καταπατεί τον άλλο είναι καταδικαστέο, δεν το συζητώ.